Θα έχουμε. Πρώτα, εντάξει, έτσι κι αλλιώς. Ότι θα υπάρξει αύξηση πρώτη πρώτη του 23. Συντάξει, το ξέρουμε από το Μάιο του 16, όταν δηλαδή ψηφίστηκε ο νόμος Κατρούγκαλου. Γιατί εκεί προβλεπόταν. Αλλά το θέμα είναι με τον κατώτατο μισθό. Αυτή τη στιγμή. Νομίζω γράφουμε. Όχι, όχι, ήταν επί του κυρίου Κατρούγκαλου. Ο νόμος Κατρούγκαλου. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Επειδή δεν είναι μόνο συνταξιούχοι σε αυτή τη χώρα, απλώς αλλά είναι και εργαζόμενοι. Κάναμε πρωτύτερα παρεμβάσεις και με τον νόμο Βρούτσι, διορθώνοντας αδικίες του νόμου Κατρούγκαλου. Ναι, όπως αλλά το συγκεκριμένο πούμε, είναι στον νόμο Κατρούγκαλου. Δεν μπορούμε τώρα αυτό να το αλλάξουμε. Δεν είπα, κύριε Σβέρκο, ότι είπα ότι το προέβλεπε η νομοθεσία. Δεν είπα κάτι άλλο. Ωραία, απλώς Εκείνο το οποίο λέω. Ναι, το ερώτημα. Είναι το εξής, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε έναν πληθωρισμό ο οποίος ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Έχουμε να το ζήσουμε από το 1993, 12%, 12,1%. Καταλαβαίνετε ότι το έτος θα κλείσει με πάρα πολύ υψηλό πληθωρισμό. Και οι αυξήσεις οι οποίες έχουν γίνει στον κατώτατο μισθό μέχρι τώρα δεν καλύπτουν τις αυξήσεις στα βασικά. Γιατί έχουμε αυξήσεις, για παράδειγμα, στην ενέργεια 30%, στα βασικά ήδη 24%. Θα υπάρξει αύξηση του κατώτατου μισθού αντίστοιχη ή θα πάμε σε μία. Αύξηση η οποία δεν θα καλύπτει καν τις αυξήσεις στα βασικά. Για τον κατώτατο μισθό θα υπάρξει η διαβούλευση που έγινε και φέτος και κατέληξε στο αποτέλεσμα το οποίο κατέληξε. Θέλω να υπενθυμίσω, εμείς δεν κομπάζουμε προφανώς για τον κατώτατο μισθό, κάθε άλλο, αλλά αυτή την ώρα από τις 22 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν κατώτατο μισθό, οι άλλες 5 δεν έχουν καν το καθεστώς του κατώτατου μισθού μέχρι στιγμής, από τις 22 χώρες που έχουν κατώτατο μισθό, η Ελλάδα είναι ένατη. Πάνω και από την Πορτογαλία, την οποία αναφέρω την Πορτογαλία, επειδή για την αντιπολίτευση αποτελεί σχεδόν χώρα πρότυπο. Εμείς παρακολουθούμε προφανώς στο ύψος του κατώτατου μισθού. Μάλιστα. Ναι, ξέρετε όμως ότι η Ελλάδα είναι μόνη χώρα στην Ευρωζώνη, η οποία δεν έχει αυξήσει τον κατώτατο του μισθού εδώ και χρόνια. Για να προσπαθήσουμε να βγάλουμε και την είδηση, κύριε Χατζηδάκη. Σας λέω ότι αυτή την ώρα είναι ένατη η Ελλάδα και αυτό είναι πέραν πάσης συζήτησης. Δεν υπερηφανευόμαστε γι' αυτό, αλλά... Και θα δούμε και μεγαλύτερη από την τελευταία, κύριε Υπουργέ. Είναι πέραν πάσης αμφισβητήσεως. Κοιτάξτε, θα υπάρξει από του χρόνου, αφού μπει η καινούργια χρονιά, μια διευούλευση με τους εργοδότες, τους εργαζόμενους, με τα επιστημονικά Ινστιτούτα, προβλέπεται από το νόμο αυτό, με την Τράπεζα της Ελλάδος και στη συνέχεια έρχεται ο Υπουργός Εργασίας, προτείνει στο Υπουργικό Συμβούλιο και βγαίνει το ύψος του κατώτατου μισθού. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Ξέρετε, δεν υπάρχει κανένας τρόπος, καμιά κυβέρνηση και καμία χώρα να ξεφύγει τελείως από τις συνέπειες μιας διεθνούς κρίσεως. Αυτό μόνο μάγοι και θαυματοποιοί θα το έκαναν. Εμείς δεν διεκδικούμε τέτοιο ρόλο. Εμείς προσπαθούμε στο μέτρο του δυνατού να συμβάλλουμε με τις πολιτικές μας αφενός στην απάλυση των συνεπειών της κρίσης και αφετέρου στην επανεκκίνηση της οικονομίας. Και είναι σημαντικό ότι η οικονομία παρά τις δυσκολίες έχει πάρει μπρος και έχει πέσει η ανεργία από το 17,3% που την παραλάβαμε στο 12,5% με βάση τα τελευταία στοιχεία. Κύριε Χατζηδάκη, και για νέα στήριξη σε επίπεδο fuel pass και επιταγής ακρίβειας και το Σεπτέμβρη που μας έρχεται εν όψη αυτού του δύσκολου χειμώνα που περιγράφουμε. Δεν είμαι ο αρμόδιος υπουργός. Έχουν μιλήσει επί του θέματος αυτού οι αρμόδιοι. Έχουν περίπου προαναγγελθεί, γι' αυτό σας το ρωτώ. Η κυβέρνηση θα εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν. Δεν θέλουμε σε καμιά περίπτωση να κάνουμε παροχές οι οποίες θα είναι αλόγιστες και τις βρίσκει κανένας μπροστά του στη συνέχεια. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να μείνουμε αδιάφοροι και απέναντι στο κοινωνικό πρόβλημα και γι' αυτό αν δείτε τα στατιστικά στοιχεία από πλευράς έντασης ενίσχυσης και στην περίοδο του κορονοϊού και τώρα με την ενεργειακή κρίση σε σχέση με το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, η ένταση ενίσχυσης που δόθηκε από την ελληνική κυβέρνηση είναι από τις μεγαλύτερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κύριε στον κόσμο. Χατζηδάκη, πρέπει να κλείσουμε, Νίκο. Πολύ γρήγορα. Πόσος είναι αυτή τη στιγμή ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα, κύριε Χατζηδάκη? Μα σας είπα, όλοι όχι, το ξέρουν. Όχι, σε αριθμητικά δεδομένα, επειδή είπατε ότι είναι υψηλότερος από τη Πορτογαλία. Η Πορτογαλία σας είπε ότι είχε 740 ευρώ.
Στην Ελλάδα ακούστε, δεν έχουμε 740 ευρώ. Τα στοιχεία, κύριε Σβέρκο, τα δικά σας μπορεί όμως να λένε ό,τι θέλετε. Εγώ σας λέω τα επίσημα. Συγγνώμη, τα στοιχεία να λέω ό,τι θέλουν. Εσείς να τα λέτε στα στοιχεία, κύριε Χατζηδάκη. Η Ελλάδα έχει 14 μισθούς και διαιρούνται οι 14 μισθοί. Αυτό είναι το σύστημα, το στατιστικό. Δεν σας είπα, κύριε Σβέρκο, αυτό. Κοιτάξτε, ο κόσμος με ξέρει τόσα χρόνια. Ξέρει τη διαδρομή μου και με αυτόν τον τρόπο με ψηφίζει ή με τοποθετεί ο ένας πρωθυπουργός, ο άλλος πρωθυπουργός σε διάφορες θέσεις. Αυτό που σας λέω, ήμουν στην Ευρωβουλή τόσα χρόνια. Είναι τα επίσημα στοιχεία της Eurostat και δεν είναι επιδεκτικά αμφισβητήσεων. Συγκρινόμαστε μόνο με την κατώτατη μισθό, αλλά ξέρετε, η αριστερά μπορεί να διεκδικεί την κοινωνική ευαισθησία. Εμείς δεν θέλουμε να έχουμε όπως η αριστερά το μονοπόλιο της ευαισθησίας, αλλά δεν το χαρίζουμε και σε κανένα. Λοιπόν, κάνουμε κοινωνική πολιτική στην πράξη. Καλημέρα σε όλους σας, ευχαριστώ. Κύριε Σβέρκο, πάρα πολύ. Συνεχίστε με τα συνθήματά σας. Λοιπόν, δεν είναι συνθήματα, η πραγματικότητα που βιώνει οι πολίτες. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα και στους δυο σας. Γεια σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ, τα ξαναλέμε.